Ο γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Αλέξης Κούγιας, είναι κοντά μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βλέπω ήδη εδώ μια τοποθέτησή σας, κύριε Κούγια, για ενδεχόμενη απόφαση πέραν του υποβιβασμού πλέον από το δικαστήριο, το οποίο θα σημαίνει και αυτόματα παράβαση καθήκοντος. Φαντάζομαι αναφέρεστε στα στοιχεία τα οποία ήδη υπάρχουν και έχει εξετάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να σας καλησπερίσω. Γεια σας, κύριε Κούγια. Καλησπέρα. Σας και στους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούν. Και επειδή μας ακούνε άνθρωποι, θα πρέπει με αυτοσεβασμό από τα πάντα και νομικό αυτοσεβασμό και προσωπικό αυτοσεβασμό να πούμε αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Ναι. Το πρώτο που συμβαίνει είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν έχω ποτέ ακούσει, είμαι στρατέτης και δικηγόρος, ποτέ ξανά τέτοια αντανακλαστικά για τον υποβιβασμό μιας ποδοσφαιρικής ομάδος, η οποία ποδοσφαιρική ομάδα παρέβει βάναυσα τον νόμο και προσπάθησε να αλλοιώσει το χαρακτήρα ενός υγιούς πρωταθλήματος. Τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν εις βάρος του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης είναι ότι ο ΠΑΟΚ αγόρασε τη Ξάνθη και την αγόρασε από πρόπερση. Έχει παίξει παιχνίδια μαζί της, τα οποία ουσιαστικά ήταν φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην Ξάνθη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ανήκαν ήδη στον ΠΑΟΚ και δεν ανακοινώθηκε ποτέ ότι έχουν δοθεί ιδανικοί ή έχουν πουληθεί, αλλά δεν έγινε ποτέ καμία μεταγραφική κίνηση ώστε να πάνε στον ΠΑΟΚ. Που σημαίνει δηλαδή ότι το προηγούμενο πρωτάθλημα ήταν στημένο. Γιατί αν δει κάποιος την διαφορά του πρωταθλήματος και δει τους πόντους που κέρδισε ο ΠΑΟΚ μόνο από τη Ξάνθη, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν θα δείξει μια διαφορετική έρευνα. Για αυτού του είδους την παράβαση, ο νόμος είναι απόλυτος. Όταν κάποια ποδοσφαιρική εταιρεία αγοράσει μια άλλη ποδοσφαιρική εταιρεία και αυτό δεν μπορεί να το κάνει, θέλει να την αγοράσει, απαγορεύεται. Αν την αγοράσει παρά την απαγόρευση, υποβιβάζεται. Η εταιρεία ή άλλη που την αγόρασε κάποιος και δεν έχει γνωστοποιήσει αυτή τη μεταδούλευση των μετοχών, είτε σε παρένθεση το πρόσωπο, είτε απευθείας, υποβιβάζεται και αυτή με διαφορετική αιτιολογία. Ναι. Άρα λοιπόν, τόσο προκειμένου, ο νόμος ήταν σαφής, τα στοιχεία είναι συντριπτικά και προέρχονται από επίσημες αρχές. Άρα η μόνη κύρωση που θα μπορούσε να υπάρχει και υπάρχει, και δεν υπάρχει δικαστής να την αλλάξει παρά μόνο αν είναι ένας παράνομος δικαστής. Ένας δικαστής που δεν εφαρμόζει τον νόμο, ένας άνθρωπος που παραβαίνει τον όρκο του, ήταν ο υποβιβασμός της Ξάνθης. Και στον πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που θα πάει μετά την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως που σήμερα θα κάνει και ο Σιμιτζόγλου, και στο δευτεροβάθμιο που είναι πάλι τακτικοί δικαστές. Οι δικαστές αυτοί, αν αλλάξουν, αν δεν εφαρμόσουν τον νόμο, διαπράττουν αδίκημα παραβάσεις καθήκοντος και πιθανώς και κατάχρηση εξουσίας, εκτός από την ποινική κύρωση που έχουν, χάνουν και τη δουλειά τους. Άρα ήταν μονόδρομος αυτή η έκδοση αυτής της αποφάσεως. Η απόφαση που εξεδόθη από τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τους οποίους τους ξεφτύλισαν δύο από τότε που βγήκε η απόφαση, ήταν συντριπτική 4 ψήφοι αντί μιας, άρα ως προς την ενοχή. Και επειδή και η ΑΕΛ, της οποίας είμαι ιδιοκτήτης, παρενέβη και έχω και κάποια 46 χρόνια δικηγορίας και μια νομική αξιοπρέπεια, σας λέω ότι δεν έκανε τίποτα άλλο επιτροπή παρά να εφαρμόσει τον νόμο. Από εκεί πέρα τώρα αρχίζει η πολιτική παρέμβαση. Ναι. Ο μοναδικός τρόπος για να μην εφαρμοστεί αυτή η κύρωση, γιατί αυτό που προβλέπεται από τον νόμο είναι το ελάχιστο υποβιβασμός, το μέγιστο της ποινικής της κύρωσης, της ποινής δηλαδή, είναι εξαφάνιση από τα περιγραφικά προβλήματα. Δηλαδή, το ένα υποβιβασμό στην λεγόμενη λίκτου, τη β' εθνική δηλαδή, η μεγαλύτερη κύρωση είναι να εξαφανιστεί από όλα τα επαγγελματικά προβλήματα. Όπως έχει γίνει κατά επανάληψη από την ΟΕΦΑ σε περιπτώσεις στοιχηματισμού, ομάδων που στείλουν παιχνίδια, δηλαδή Σκερντεμπέου της Ευρώπης ή και άλλες ομάδες, ή όπως έχει γίνει στην Ιταλία, με τον υποβιβασμό της Μιλάνης. Κύριε Κούγια, εγώ έχω ένα ερώτημα νομικής φύσεως και είμαι βέβαια ότι μπορείτε να με βοηθήσετε. Προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στη συνέχεια θα κρυθεί στο δικαστήριο. Δεν κρίνεται, είναι δεσμευτική. Είναι δεσμευτική, συμφωνούμε. Και ακολουθεί ένα δικαστήριο. Η ύπαρξη μιας νομοθετικής. Ακούστε το σύνολο του ερωτήματός μου να με βοηθήσετε. Η ύπαρξη μιας νομοθετικής παρέμβασης πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Πώς μπορεί να σταθεί? Στέκεται. Γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, γιατί είναι ανταλλαγική εφαρμογή, εφαρμόζεται πάντοτε η ποιητική διάταξη. Μάλιστα, κατανοείται. Αυτό που έγινε με το κατά σωρία με σοβαρές ποινικές υποθέσεις, με οικονομικού εγκλήματος αδικήματα, την 1η εβδόμου του 2019 εφαρμόστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Ναι. Ενώ υπήρχαν σε εξέλιξη υποθέσεις. Ο γνωστός νέος ποινικός κώδικας, θυμόμαστε τότε όλοι τα όσα συνέβησαν. Εφαρμόζεται πλέον η ποιητική πρόβλεψη
Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ό,τι θα προβλεφθεί. Οπότε μένετε με το νέο νόμο. Στο πολιτικό κομμάτι του θέματος. Αυτό το πολιτικό κομμάτι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, είμαστε μπανανία η Ελλάδα. Τι να σας πω, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Και επειδή η ομάδα μου πλήττεται, δηλαδή, αν τη φοβάσετε, δεν υπάρχει κανένα, εκεί κανένα ενδιασμό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιο, εάν τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή, να μην υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί η Ξάνθη απέκρυψε τη μεταβίβαση, έπρεπε να το έχει κάνει εντός 10 ημερών. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει καμία υπερασπιστική γραμμή που να τη σώσει. Ο ΠΑΟΚ ισχυρίζεται ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ό,τι τα στοιχεία όμως είναι συντριπτικά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, η νέα νομοθετική πρόβλεψη μπορεί να εφαρμοστεί, η οποία μπορεί να προβλέπει αφαίρεση βαθμών. Ή μπορεί να καταργήσει και εντελώς ως παράβαση την. Όχι, ως παράβαση την πολυδιοκτησία. Α, ως παράβαση την πολυδιοκτησία. Αυτό μπορεί να είναι κυρίαρχη. Η Ελληνική Βουλή μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Είναι θέμα νομικής και πολιτικής αξιοπρέπειας του κάθε καθενός που θα ψηφίσει. Δηλαδή, τότε τι να σας πω, εμείς τώρα στη Λάρισα, αν φανταστείτε να πάρεις, να έχουμε κάποιο λόγο να αντιδράσουμε, να κόψουμε τη Λάρισα μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε τις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την νομοθετική παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, κύριε. Δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Μελάς πριν από λίγο. Η τοποθέτηση του κύριου Μελά αναφορικά με το θέμα της νομοθετικής παρέμβασης ήταν στο να περιμένουμε να δούμε το τι αυτή θα περιλαμβάνει. Οι πληροφορίες του συναδέλφου που καλύπτει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ίσως την περιμένουμε και μέχρι το απόγευμα. Όσον αφορά τώρα, επειδή συζητήσαμε τον κύριο και Μελά το θέμα Ζαγοράκη, κύριε Κούγια, και εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί από το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών που νιώθουν λίγο προβληματισμένοι και θυγμένοι, για να το θέσω διαφορετικά, με την τοποθέτηση Ζαγοράκη. Έχασε βενιτεύρια, επειδή νομίζω ότι κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της κυβέρνησης με την παρέτηση Ζαγοράκη. Νομίζω ότι από την στιγμή δεν κοιμάται κανείς. Λοιπόν, κύριε Κούγια, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.